Η Μπαρτσελώνα λοιπόν είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά. Πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο, η Ρεβάνς στο μεγαλύτερο πλέον στάδιο της Ευρώπης, το Camp Nou στη Βαρκελόνη. Κυρίες Δεσπίνες και κύριοι, να είστε καλά, καλά μεσημέρι. Φάση του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Λεωφόρο στις 2 ή 3 Απριλίου και η Ρεβάνς μετά από μία εβδομάδα στη Βαρκελόνη. Η πλέον αλλοπρόσαλη ομάδα της Ευρώπης θα βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Η Μπαρτσελόνα επισκέπτεται για δεύτερη συνεχή χρονιά την Ελλάδα. Πέρυσι ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ, ενώ την στιγμή αυτή βρίσκεται στην καλύτερη της φόρμα, έχοντας επιτύχει στην προηγούμενη φάση το κόλπο της χρονιάς. Κατάφερε να σπάσει το αείδο της Γαλατά Σαράι, η οποία είχε να υποστεί ήττα στο Αλίσα Μιγέν από το 1999. 7η στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και με ισχνές ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πρώτη στην Ευρώπη και με ελπίδες για να κατακτήσει το Champions League. Η ομάδα του Ρέσα κατάφερε να περάσει αλόβητη από το γκρουπ του θανάτου και να βγάλει εκτός διοργάνωση την Ρώμα του Φάμπιο Καπέλο. Το καμάρι της Καταλωνίας έχει κατακτήσει το μοναδικό Champions League στην ιστορία του το 1992 και την εφετινή σεζόν, με την αστάθεια που την διακρίνει, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη πως μπορεί να τα καταφέρει και πάλι. Πιστεύω που θα βρήκαμε τη φόρμα για να παίξουμε εδώ και στην Μπαρτσελόνη, αλλά κάθε αγώνα είναι διαφορά, κάθε αγώνα έχει μια ιστορία και σίγουρα θα προσπαθήσουμε πολύ. Ένας εκτυφλωτικός γαλαξίας αστέρων συνοστίζεται στο Camp Nou, στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της φετινής της χρονιάς. Ο Ρέσακ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο και η απειλή της απώλησης αιωρείται στη Βαρκελόνη. Ο Ριβάλντο ηγείται των προσπαθειών των Μπλαουγκράνα και ουσιαστικά είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο η Μπαρτσελόνα χρωστά τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με το καλύτερο γκολ των τελευταίων ετών που πέτυχε εναντίον της Βαλένθια. Κλάιφερτ, Σαβιόλα, Όφερμας, Κρισταμβάλ, Μπονάνο είναι οι στάρ που έχουν συρρεύσει στο Camp Nou. Αλλά ως ώρας, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να πρωταγωνιστούν στις σελίδες των εφημερίδων με δυσφημιστικά σχόλια. Το μοναδικό πρόβλημα που ανησυχεί τον Ρέσακ εν ώψη του αγώνα με το Τριφύλι είναι ο 5ος τραυματισμός του Ριβάλντο την εφετινή σεζόν, ο οποίος θα επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να δώσει το παρόν στη συνάντηση. Πάντως, απόν από την αναμέτρηση θα είναι ο ήρωας του Αλίσα Μιγέν, Λουίς Ενρίκε. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου μας, η Μπαρτσελόνα κληρώθηκε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην προημιτελική φάση του Champions League. Να θυμηθούμε τα τέσσερα ζευγάρια. Είναι Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα, Bayern Real Madrid, La Coruña Manchester United και Liverpool Leverkusen. Πριν από λίγο έγινε και η κλήρωση του κυπέλου UEFA. Ίντερ Φέγενορτ, Ντόρτμουντ Μίλαν είναι τα δύο ζευγάρια στις 4 και 11 Απριλίου. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη. Και το επόμενο παιχνίδι το την Τρίτη. Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στην Αθήνα την Τετάρτη 3 Απριλίου. Και το δεύτερο παιχνίδι στη Βαρκελόνη την Τρίτη 9 Απριλίου.